Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό που έγινε με τα πτυχία, με το προεδρικό διάταγμα? Νομίζω ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα γενικότερα. Ακούω, αλλά δεν καταλαβαίνω ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη. Και μετά από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, εκεί είναι πια που δεν κατάλαβα τίποτα. Στα 13 σου ήθελες να γίνεις καλόγρια? Ήμουν ένα πολύ έτσι, μοναχικό παιδί. Έβλεπα αυτή τη, γιατί από τότε κρατούσε τρέλα και παράνοια, και μάλλον ήθελα ένα πιο ήσυχο, πιο περιβάλλον να το κουλαντρίζω εγώ. Πέρασε γρήγορα, γιατί κατάλαβα ότι και η καλογερική, το ράσο δεν κάνει τον παπά, τέλος πάντων, που μου λέει ο Γιάννης. Δεν με εκφράζει καθόλου. Εγώ μεγάλωσα σε μια πολύ θρησκεία οικογένεια. Σε τι να πιστέψω? Το πρόσωπο του Γιάννη είδες ποτέ τον πατέρα? Όχι. Το γιο που δεν είχα. Αυτό είναι το ωραίο με τον Γιάννη. Αν έβλεπα τον πατέρα θα βαριόμουν. Πες μου τι θυμάσαι από το πρώτο σου ραντεβού με τον Γιάννη Μποστατζόγλου. Θα πηγαίναμε να δούμε μια ταινία. Μια ήταν τότε πολύ αυτή η ταινία. Και περίμενα έξω από τον κινηματογράφο, περίμενα και άργησε. Και έρχεται λοιπόν με ένα κοστούμι εκεί, πολύ λάθη, κούκλα. Λέω, τι έγινε? Λέει, με πήρε ο ύπνος. Αυτό είναι τελείως. Το πρώτο ραντεβού λέει τα πάντα. Είχες παλαιότερο, σε ζήλευε πολύ. Εσύ τον ζήλευες? Αυτός το έλεγε. Και τώρα ζήλευε. Του λέω, ας πούμε, επειδή με έχει μάθει και με το πολύ μέσα εγώ, μόνο για τη δουλειά βγαίνω. Του λέω, θα λείπω. Πού θα είσαι, δηλαδή, πού? Ακόμα, τώρα. Εγώ τον παίζω λιγάκι. Πλάκα έχει. Σοβαρή κρίση η σχέση σας πέρασε ποτέ? Ναι, 3 χρόνια. Έφυγε από το σπίτι. Εγώ πάντα το μυαλό μου ήταν στο Γιάννη μου. Του ήρθαν και τα οικονομικά, τα έκανε δηλαδή μπάχαλο. Νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να το πενευτώ, του συμπαραστάθηκα πάρα πολύ. Δεν τα είχαμε χάσει και ποτέ. Πάντα υπήρχε το ερωτικό πολύ έντονο με τον Γιάννη. Μια αγάπη απίστευτη. Το ερωτικό είναι ακόμα έντονο? Εντάξει, μεγαλώσαμε. Όχι, δεν είναι. Γιατί δεν παντρευτήκατε ποτέ? Καλά που δεν παντρευτήκαμε, λες. Γιατί εγώ δεν χρωστάω ούτε του Αγγέλου μου νερό. Αν τον είχα παντρευτεί τώρα θα χρώσταγα. Πόσες προτάσεις μου το απέρριψες? Του Γιάννη ή γενικότερα? Του Γιάννη. Του Γιάννη, ο Γιάννης, όταν κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να είχαμε παντρευτεί, σταμάτησε τις προτάσεις γάμου. Σου έκανε πάλι? Βέβαια. Πότε? Συνέχεια. Μετά μου λέει, τι λες, παντρευτεί? Τι λες, του λέω, και να κληρονομήσω εγώ τι τάδε που χρωστάς από εδώ και από εκεί. Θα τρελαθώ. Μένετε ακόμη του και που σε διαφορετικά σπίτια? Όχι, μαζί μένουμε σε διαφορετικά δωμάτια. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε στο τηλέφωνο. Λέω γι' αυτό που είπατε στο σταμάτη το φασουλί, ότι είμαι άσχετη. Θα επανορθώσω αν κάνεις αυτό που σου λέμε. Συν 100.000 αύξηση το επεισόδιο. Για ποιον περάσατε, κυρία μου? 150. Ωραία. Υπάρχει άνθρωπος στην τηλεόραση που έχει ορκιστεί να μην ξανασυνεργαστείς μαζί του? Νομίζω ότι έχει ορκιστεί αυτός να μην ξανασυνεργαστεί μαζί μου και με το παιδί μου. Ποιος είναι? Και τον συχαίνομαι. Περιέγραψε μου την κατάσταση. Ένας γερός ξούρας. Και κόβει και δουλειές από το παιδί μου. Μου κάνει εντύπωση, επειδή ξέρω το χαρακτήρα σου, πώς δεν τον πήρες τηλέφωνο να επέμβει δυναμικά. Δεν μ' άφησε το παιδί μου. Δεν μ' άφησε και 2 και 3 φορές. Κατάλαβες? Και δεν μ' άφησε και ο Γιάννης. Εσύ τι λες, δεν θα το έκανα? Δεν θα τον καραέκραζα τώρα? Να είσαι σε αυτή την ηλικία και να κρατάς? Τι σημαίνει, ότι είσαι κολόπεδο? Κολόγερος. Και είσαι και πατέρας. Πού σε βρίσκουμε τώρα, τι ετοιμάζεις επαγγελματικά? Είναι το Αγρίνι, Μαρή Καποτοπούλη. Ξεκίνησα πριν τον κορονοϊό. Τώρα ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη, που είναι η παράσταση της ζωής μου. Έγραψα άλλο ένα θεατρικό έργο, το Ρίσκο, που είναι το σήμερα. Και αυτή το μάντρωμα που μας κάνουνε. Και ανεβαίνει στο θέατρο Όλβιο. Ετοιμάζω και το μυθιστόρημά μου και ένα σύριαλ που το παλεύω, που όλοι το θέλουν και κανείς δεν το κάνει για τους λόγους του, γιατί είναι τόσο αληθινό, τόσο της εποχής, που μάλλον κάπου κλωτσάει, δεν ξέρω.